κάνετε, Αντώνης, καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα, Κώστα. Ευχόμαστε να είναι ένας καλός μήνας για όλους μας και για τον Ολυμπιακό, που έχει πολλά παιχνίδια να δώσει με την Ευρώπη κλπ. Και ντέρμπι και διάφορα. Τελείωσαν χθες οι μεταγραφές. Με ένα αστερίσκο. Το 0-2 είπε στο 2. Θρίαμβος Νικολακόπουλου. Έτσι θα τα λες όμως. Θρίαμβος. Όσα ξέρει ο Νικολακόπουλος, δεν ξέρω Καρβαλιά. Μην λες δηλαδή, απλά. Θρίαμβος. Θρίαμβος Νικολακόπουλου και μετά σιωπάς για να μιλήσει. Και σιωπώ. Μπράβο. Βλέπω μια μεταστροφή, μια τέτοια αγάπη σε γελιτεύει. Δεν είναι όχι. Όπως θέλετε τίποτα κάτι γι' αυτό. Τίποτα. Όταν είναι θρίαμβος είναι θρίαμβος. Όταν είναι κριτική είναι κριτική. Ουε. Να πω λοιπόν έναν αστερίσκο να αφήσω. Ότι οι μεταγραφές κανονικά τελειώνουν 9 Φλεβάρι. Είναι ελεύθεροι. Ναι. Λοιπόν, δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ελεύθερους, ήδη έχει πάρει περισσότερους από ό,τι έπρεπε κατά τη γνώμη μου, αλλά είμαι υποχρεωμένος να πω ότι υπάρχουν ακόμα 8 μέρες στους οποίους οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να ενισχυθεί με ελεύθερους παίκτες. Ελεύθεροι σημαίνει με παίκτες που έμειναν ελεύθεροι μέχρι χθες τα μεσάνυχτα. Εντάξει, το κρατάμε ένα τέτοιο. Ταπεινά, ότι... οπότε μπορώ να σηκώνω μια ερώτηση. Ταπεινά το λέω. Ταπεινότατα, έλα πες. Μπορώ τώρα να μιλήσω. Ναι, μπορείς. Okay, ευχαριστώ. Από όσους πήρε τα 8 άτομα που έχει πάρει τώρα. 8, ναι. Οκ. Okay. Μεταγραφή, όχι ιδανικός, αλλά μεταγραφή έχει πάρει. Ποιοι είναι? Η μισή. Ποιοι? Τσικίνιο. Είναι ο Τζέλσον. Ζέλσον. Ο Τζέλσον Μαρτίνς. Ο Τζέλσον Μαρτίνς είναι, πώς το λένε, ελεύθερη μεταγραφή. Δικός. 3 εκατομμύρια ευρώ τον αγόρασε από τη Μονακό. Τσικίνιο. Τσικίνιο έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ στην Μπενφίκα. Οκ. Άμπι. Άμπι. Δεν ξέρουμε πόσα χρήματα έδωσε. Ωραία, δεν νομίζω πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τότε στην Bristol κάπου που έπαιζε. Και ναι, Βέζο. Και Βέζο. Και Βέζο. Ρούμπεν Βέζο. Ρούμπεν Βέζο, φίλε. Τον πήρε τέσσερις. Έτσι. Τέσσερις. Ναι, τον πήρε έτσι. Τον τα δώσε και τον πήρε. Ναι. Και 4 δανεικούς. Για να ξέρω. Μάλιστα. Okay, τέσσερις και 4. Είμαι καλυμμένος. Να πούμε ότι περιμένουμε να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας η μεταγραφή με τη φόρμουλα του δανεισμού. Και με ποιον αγοράζει γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ του BL, Pep BL, στην Augsburg. Ναι. Έκανε μια σφήνα η Λάτσιο χθες το βράδυ, αλλά δεν άλλαξε κάτι. Και ο Δανός πήγε σήμερα το πρωί, πήρε άδεια και πήγε στη Γερμανία, περάσει ιατρικά να τελειώσει με την μεταγραφή του. Τώρα, αν θα φύγει άλλος παίκτης από τον Ολυμπιακό... Υπάρχουν 3 υποψηφιότητες ακόμα, δεν νομίζω ότι θα φύγουν όμως άλλοι. Υπάρχουν ο Γιώβετιτς, ο Καρβάλιο και ο Ιμπόρα. Okay. Από αυτούς τους 3 να έφευγε ένας, δεν νομίζω κιόλας. Δεν νομίζω γιατί το λέω, γιατί ήδη η λίστα η ευρωπαϊκή του Ολυμπιακού έχει φτάσει στους 22 παίκτες. Με τους goalkeeper, 19 συν 3, ε. Ναι. Έχει φτάσει 22 παίκτες. Ποιοι ήταν και φύγανε από τη λίστα? Αυτή που θέλετε. 8 αυτό ρωτά, ποιοι ήταν. 8. Ο Καμαρά, ο... Τα γράφω αναλυτικά στους έτσι πόρες. Ωραία, ωραία, με συγχωρείτε. Είναι 8. Ήταν 27, έφυγαν 8, μείναν 19. Συν 3 μπορείς να βάλεις 22. Ναι. Για να τα λέμε έτσι πιο απλά. Οκ. 22. Λοιπόν, από αυτούς 22 τώρα... Κάθε ένας που θα φεύγει θα μειώνει το αριθμό των παικτών που έχεις. Άρα να φύγουν οι 3 αυτοί που λέω δεν το βλέπω, θα μείνεις 19, δεν νομίζω να πάει με 19 παίκτες ας πούμε, ούτε με 20. Νομίζω δεν θα φύγει κανένας. Να έδινα μία πιθανότητα στο Γιώβετιτς, επειδή υπήρξε ενδιαφέρον από κάποιες ομάδες και επειδή ο προπονητής κακά τα ψέματα τον έχει τέταρτη επιλογή, πίσω από Ναβάρο, Ελκαμπή, Ελαραμπή κλπ. Άντε να έβλεπα τον Γιώβετιτς. Πώς θα φύγουν αυτή την επεισόδια τελείωση, τώρα μόνο ελεύθεροι υπάρχουν? Υπάρχουν ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα οποία... Έχουν ακόμα ανοιχτή τέτοια. Μπράβο. Μπράβο, ωραία. Ωραία. Επόμενη οπότε... ερώτηση, αν πέρασει γύρω, έχει δικαίωμα να προσθέσει στη λίστα? Καμία. Καμία, κανένα. Κανένα. Τώρα καμία. Ό,τι δηλώνεις, δηλώνεις μέχρι τέλειωσες. Το Ιούνιο. Τέλειωσες, αντίο, μας. Ναι, ναι, αυτό είναι. Ωραία. Έχουμε το θέμα με τον Μαντί Καμαρά που όπως είπαμε το πρωί Ολυμπιακός, με απόφαση του Ολυμπιακού πάει στη δεύτερη ομάδα. Τι του χρεώνουν, και καλείται σε απολογία, καλείται μια σειρά παραπτωμάτων, κλασικών Μαντί,
δεν πάμε, ξαναργούμε να πάμε εκεί, ξεχνάμε να κάνουμε εκείνο και το άλλο, αλλά πλέον εντάξει, αυτά είναι που έχουν μαζευτεί που λέμε, επί της ουσίας είναι η στάση του σε ό,τι αφορά την μεταγραφή του. Τη μεταγραφή του, γιατί ούτε θέλει να ανανεώσει τον Ολυμπιακό, ούτε όταν του λένε, χθες για παράδειγμα υπήρξε η Σασουόλο, νομίζω και η Σαλερνιτάνα, οι οποίες έδιναν μία διέξοδο να πάει μέχρι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Αν δεν ήθελε δηλαδή να υπογράψει αυτούς, ρε παιδί μου, ξέρεις, τριετές, να πάει μέχρι το καλοκαίρι. Το αρνήθηκε και αυτό. Και μάλιστα κατά τις πληροφορίες μου, τις οποίες δεν επιβεβαιώνω από τον Ολυμπιακό, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι αν πήγαινε στην Σασουόλο, ο Ολυμπιακός θα έφερνε τον Ούρος Ράσιτς, τον αμυντικό χαφ, τον Σέρβο Διεθνή. Ναι. Πολύ ψηλό παιδί, ένα 95 κλπ. Βάζοντας τα όλα αυτά στο μίξερ και την, πώς το λένε, τη γνωστή, να το πω έτσι, του Μαντή, η συμπεριφορά κλπ. Που είναι πάντα κάπως, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να θυμίσουμε εδώ ότι είχαν διαφανή πράγματα από το ότι για πρώτη φορά με τον Μπάς δεν τον είχε ούτε η Κοσάδα ο προπονητής. Mm-hmm. Του έστειλε μήνυμα. Ναι, ούτε η Κοσάδα. Κοιτάξτε, τώρα είναι η τελευταία μέρα ουσιαστικά που στα καλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα γίνονται μεταγραφές. Αν ο Μαντή το σκεφτεί διαφορετικά και πάει σε κάποια ομάδα σήμερα τελευταία στιγμή που δεν είναι εύκολο όσο περνάνε οι ώρες τώρα... Όλα κλείνουν τα παράθυρα, ας πούμε, ενώ Γαλλία, Ιταλία κλπ. Αλλά υπάρχει αυτό, πάντα ας το έχουμε στο μυαλό μας, ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, μήπως εμφανίσει κάποια πρόταση και πάει στο καλό κι αυτός κλπ. Κλπ. Αυτά και νομίζω ότι... Ποιοι είναι οι τρεις που θα μπουν στη λίστα, λες? Από ό,τι ακούγεται, αλλά δεν είναι, είναι, ξέρεις, εικασίες περισσότερο, είναι ο Κάρμο, ο Χόρτα και ο Ζέλσον. Okay. Αυτοί ακούγονται. Δηλαδή ουσιαστικά είναι Extreme. Κάρμο ή Βέζο, για την άμυνα να βάλεις αμυντικό, δεν πάμε να βάλεις αμυντικό, Όρτα ή Τσικίνιο και Ζέλσον ή Ναβάρο. Λες ότι επειδή γύρισε ο Ελκαμπή, μάλιστα είναι να γυρίσει σήμερα κιόλας, τον κάλεσαν τον Ολυμπιακό και ο ίδιος προθυμοποιήθηκε να έρθει αμέσως σήμερα, γιατί παίζουν τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και δεν ξέρεις, μπορεί να χρειαστεί. Λες, έχεις τον Ελκαμπή, έχεις τον Ελαραμπή. Σε τι κάνεις στον Ελαραμπή? Άμα είναι και ο Γιώβετιτς. Βγάζει μισά ώρα. Ποιος? Αραμπή. Όχι, ο Αραμπή δεν είναι έτοιμος. Ο Ελαραμπή για την Κυριακή. Όχι γενικά στη ζωή. Τώρα, σήμερα όμως. Τι είπα, είναι τραυματίας τώρα. Σήμερα είναι τραυματίας. Okay, δεν παίζει με τον Παναθηναϊκό. Όχι να παίξεις, του λέω, μπορεί να έχει αρχίσει προπονήσεις, δεν έχω ιδέα. Όχι, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Okay. Όχι, όχι, όχι. Σου λέει, έχω για την Ευρώπη, πώς το λένε, τρεις σεντερφόρ, άμα μείνει και ο Γιώβετιτς. Okay. Λέμε τώρα μια λογική, αλλά νομίζω ότι σίγουρα δεν θα είναι ο Καμπράλ, η τελευταία μεταγραφή, και το λέω αυτό γιατί, υπό την έννοια ότι πρώτον δεν έχει έρθει ακόμα, δεύτερον παίζει Κόπα Αφρικα. Ναι. Δηλαδή παίζει μάτς μεθαύριο. Μπορεί να το πάρει να έρθει πρωταθλητής, λες? Δεν θα έρθει ποτέ άμα είναι. Και γιατί? Το πράσινο ακροτήρι. Θα μείνουν εκεί. Θα γίνει κόκκινο το ακροτήρι. Και είναι ο δεύτερος από το πράσινο. Το κόκκινο ακροτήρι. Δεν τα πιάνει αυτά. Ερυθρόλευκο ακροτήρι. Το Νάμπι επίσης δεν το βλέπουμε. Είναι ο πιο μικρός και πιο άπειρος. Οπότε από τους 8 βγάζουμε. Άμπι, Καμπράν, μένουν 6. Ο Κόρμα είναι η πιο φίρμα, έτσι. Ο Καρμό. Ναι, ναι. Αν και, αν θέλετε την εκτίμησή μου, εγώ δεν νομίζω να τον βάλεις λεωφόρο. Ποιο, τον Κάρμο. Ναι. Αλλά να τον δηλώσει για Ευρώπη, αυτό λέγαμε στην αρχή. Ναι, άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε για την Κυριακή. Α, για την Κυριακή. Πλησιάζει και τον τέρμα τον Παθηναϊκό. Κυριακή, κανένα καινούργιο πιστεύεις ότι παίζει? Όρτα, Τσικίνιο, Ναβάρο, Ζέλσον. Όρτα. Ο Ναβάρο είναι παλιός πια. Εντάξει. Θα έβλεπα. Και ο Ζέλσον παλιός. Ναι. Όρτα, Ναβάρο που λέει, και ο Αντώνης. Κάρπετ και ο Ζέλσον. Ναι. Ναι. Αυτοί οι τρεις και θα έβλεπα και ένα ερωτηματικό για τον Τσικίνιο θα το έβαζα. Να μην παίξει δηλαδή κάποιος εκ των δύο άλλων Πορτογάλων και να παίξει ο Τσικίνιο. Πιο έτοιμος μοιάζει ο Όρτα. Ο Όρτα μοιάζει πιο έτοιμος πολύ λογικά, γιατί έπαιζε μέχρι και πριν μια εβδομάδα κανονικά στην Πράγκα. Κανονικά δηλαδή βασικός αλλαγή. Αλλαγή βασικός. Περισσότερο αλλαγή, αλλά έπαιζε κανονικά.
ενώ Τσικίνιο έπαιζε λιγότερο. Έχεις να προσθέσεις τίποτα σημαντικό, κάτι? Ναι, ότι είμαστε Πορτογάλοι κανονικά. Είμαστε μια μικρή πλέον πορτογαλική ομάδα. Okay. Έχουμε 8 Πορτογάλους. Ναι. Έχουμε Πορτογάλο προπονητή, Πορτογάλο okay. τεχνικό διευθυντή, Ολυμπιάκους. Αλεγκρία, αλεγκρία. Ναι. Πορτογάλοι κανονικά. Έγινε.